Συνάδελφοι, δυστυχώς δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους κάναμε την απεργία στις 9 του μήνα. Και ακριβώς αυτό που κάνουμε σήμερα, ότι δηλαδή συζητάμε τη συνέχεια του αγώνα μας, είναι ένα καθήκον για τα εργατικά σωματεία, είναι ένα καθήκον και για παρακάτω, να ανοίξει δηλαδή η συζήτηση στους χώρους δουλειάς, να πάρουμε τη γνώμη των εργαζόμενων, να κρατήσουμε τα θετικά από την προετοιμασία της απεργίας και κυρίως να αναμετρηθούμε με τις αδυναμίες και τις καθυστερήσεις μας, έτσι ώστε να οργανώσουμε τη νέα απεργιακή απάντηση με καλύτερους όρους. Τα ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 9 Νοέμβρη στον κλάδο του χρηματοπιστωτικού, στις τράπεζες και τις εταιρείες τις υπόλοιπες του κλάδου, πατούν πάνω στην αντικειμενική κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο ιδιαίτερο χρόνο. Η μεγάλη δυσαρέσκεια φυσικά στους εργαζόμενους πηγάζει προφανώς από το ζήτημα της ακρίβειας, όπως και σε όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους, σε συνδυασμό όμως και με τους καθυλωμένους μισθούς για πάνω από μία δεκαετία. Είχανε το θράσος, μάλιστα, οι τραπεζίτες φέτος, όχι μόνο να υπογράψουν μηδενικές συμβάσεις, κλαδικοί και επιχειρησιακές, αλλά προχώρησαν και σε ένα ιδιαίτερα αντιδραστικό βήμα παραπάνω. Εισήγαγαν στις συμβάσεις μας και συμφώνησαν με τις πλειοψηφίες ΠΑΣ και ΔΑΚΕ, εφάπαξ παροχή εν όψη της ακρίβειας και μάλιστα με μορφή βάουτσερ, οι περισσότεροι από αυτούς. Μια παροχή όμως που δεν αγγίζει ούτε το 1/10 όσων μας έχουν κλέψει την τελευταία δεκαετία από τις μειώσεις των μισθών μας. Την ίδια στιγμή, βέβαια, που μειώνουν τις μισθούς των τραπεζοϋπάλληλων, κλείνουν τα καταστήματα τραπεζών, αναγκάζουν μικρούς επαγγελματίες και συνταξιούχους να διανύουν χιλιόμετρα για να βρουν κατάστημα να διεκπαιρεώσουν τις υποθέσεις τους, κάνουν αποσχίσεις και απολύσεις και φυσικά το αποκορύφωμα προχωρούν σε χιλιάδες πληστηριασμούς και κατασχέσεις της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας. Δεν υπάρχουν μεγαλύτερα κοράκια, συνάδελφοι, από τους τραπεζίτες και αυτό μπορούν με 38 επιχειρήματα να μας το αποδείξουν οι συνάδελφοι των εισπρακτικών εταιριών και των funds, των servicers, που έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τον πόνο και τη δυστυχία των υπερχρεωμένων οικοκυριών από τη μία και από την άλλη με την αδιαλαξία των κορακιών που στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν εμφανίζονται καν όταν οι δανειολήπτες προσπαθούν να έρθουν σε επαφή μαζί τους για κάποια λύση. Η επιτυχία της απεργίας της 9 Νοέμβρη, η ανάσα που μας έδωσε η συμμετοχή συναδέλφων στις κινητοποιήσεις για τους πληστηριασμούς και οι νίκες που είχαμε σε κάποιους από αυτούς, έδωσαν όθηση και σε εργαζόμενους του κλάδου για συνέχιση των κινητοποιήσεων και για αγωνιστική ανάταση. Εκφράστηκε μια τέτοια διάθεση σε τμήματα του κλάδου. Ήταν αυξημένα, για παράδειγμα, τα ποσοστά στην απεργιακή κινητοποίηση στην Τράπεζα Πειραιώς ενάντια στις αποσχίσεις και στα κλεισίματα των καταστημάτων που έγιναν αυτή η απεργία μια εβδομάδα μετά τις 9 του μήνα. Και αυτό δείχνει πόσο ανάγκη έχουν οι εργαζόμενοι από μια όθηση, από μια μεγάλη κινητοποίηση. Η μεγάλη συμμετοχή του λαού στην υπόθεση της συνταξιούχου του ζωγράφου ήταν αφορμή για μεγαλύτερη συμμετοχή και σε άλλες τέτοιου είδους κινητοποίησεις. Η νίκη του λαϊκού παράγοντα που κατάφερε να διώξει το αρπακτικό μέσα από το σπίτι της γυναίκας έδωσε φτερά στους εργαζόμενους του κλάδου. Πολύ περισσότερο αγώνα των εργαζόμενων στην ΕΞΗ, την πρώην Φερστάτα, δείχνει τον τρόπο που πρέπει να δουλεύουν τα σωματεία μας για να έχουν οι εργαζόμενοι και θετικά αποτελέσματα στους αγώνες τους. Γιατί εδώ, σε αυτή την περίπτωση της Φερστάτα δηλαδή, μπορούμε να βγάλουμε και κάποια συμπαράσματα που θα μας βοηθήσουν και για τη συνέχεια της δουλειάς μας. Τι έχουμε λοιπόν? Από τη μία, τα σωματεία στην Τράπεζα Πειραιώς, στα οποία ηγούνται οι ρεφορμιστικές κυβερνητικές εργοδοτικές δυνάμεις και που ενώ οργανώνουν απεργίες μπροστά στην αντεργατική εξέλιξη των αποσχίσεων, όμως δεν δίνουν συνέχεια στον αγώνα, δεν έχουν σχέδιο κλιμάκωσης, δεν κοντράρουν την εργοδοσία. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη μέρα της απεργίας τους τα σωματεία, τα έξι σωματεία της Τράπεζας Πειραιώς είχαν ξεχωριστές συγκεντρώσεις, δεν ζήτησαν καν συνάντηση με την εργοδοσία και δεν έχουν κάνει καν γενικές συνελεύσεις. Από την άλλη, έχουμε το σωματείο της ΝΕΞΗ, της Φερστάτα, που μπροστά στην εξέλιξη της απόσχησης έχει οργανώσει από κοινού με τα κλαδικά συνδικάτα των λιθογράφων και του χρηματοπιστωτικού γενικές συνελεύσεις, συσκέψεις, στάσεις εργασίας, απεργιακές κινητοποιήσεις. Το σαφές αίτημα ενάντια στην απόσχηση των 63 λιθογράφων της ΝΕΞΗ, ο κοινός βηματισμός των δύο κλαδικών και του επιχειρησιακού σωματείου στο χώρο, οι συνεχείς γενικές συνελεύσεις, η πίεση που ασκούμε στην εργοδοσία, η θετική έκβαση της υπογραφής επιχειρησιακής σύμβασης στην εταιρεία με αύξηση 15% στο μισθό για όλους, είναι στοιχεία που κρατάμε για τη συνέχεια του αγώνα. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, χρειάζεται και τα σωματεία μας να μπουν μπροστά στην πάλη των εργαζόμενων συνολικά για τη ζωή τους, με οργάνωση στα σωματεία, έχοντας ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να δείξουμε άλλη ανοχή. Κανένας μεσίας, καμιά κυβέρνηση δεν θα λύσει στο μέλλον τα προβλήματά μας, όσο έχουν στο πρόγραμμά τους την ανάπτυξη της καπιταλιστικής οικονομίας.
Ο σταθμός λοιπόν της 17 Δεκέμβρη μπορεί και πρέπει να δώσει νέα όθηση στους αγώνες μας και να συμβάλλει στο στόχο για νέα μεγάλη, κατά τη γνώμη μας, απεργιακή πανεργατική απάντηση το αμέσως επόμενο διάστημα.